Με το συγκεκριμένο σημερινό επεισόδιο θεωρώ ότι εκτός ότι ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό τώρα αλλά δεν έβρισκα το χρόνο, αποφάσισα να γίνει ένα εορταστικό πασχαλινό επεισόδιο, καθώς με το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω περάσει πάρα πολύ καλά μαζί του. Μεγάλη βδομάδα, περίοδο διακοπών για ένα παιδί λυκείου, με το οποίο παιχνίδι έπαιζα σε φίλο μου στο Sega Saturn του, το Sega Rally. Γιατί εγώ δεν είχα το Sega Saturn μικρός και πραγματικά στο φίλο μου εκεί παίξαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, μονό, διπλό, το είχαμε λιώσει, είχαμε πορωθεί πάρα πολύ. Και για αυτό το παιχνίδι, παρότι το συγκεκριμένο επεισόδιο αφιέρωμα είναι μια τριλογία σχετικά με τα Sega Rallys της καρδιάς μας, ξεκινάνε όλα από αυτή την πολύ έντονη ανάμνηση που είχα μεγάλη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν το σημερινό επεισόδιο είναι ένα tribute, είναι ένα αφιέρωμα για την ανάμνησή μου εκείνη πριν αρκετά χρόνια, περίπου 22 χρόνια, και φυσικά τα βιώματά μου με το συγκεκριμένο αμάξι της Lancia Delta Integrale που θα δείτε σε λίγο. Όλα ξεκίνησαν ένα Σάββατο πίσω στο μακρινό 1995. Κατεβαίνοντας κρυφά τους γονείς μου με το λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο μεγάλο κέντρο με arcades, το γνωστό Palladium για τους Αθηναίους, το οποίο έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την απαγόρευση των ηλεκτρονικών στις λέσχες, τα φρουτάκια κτλ. Ήρθε αυτός ο μεγάλος έρωτας για ένα πολύ συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο με είχε κάνει να χάσω αρκετά βράδια από τον ύπνο μου, απλά ονειρεύοντας ότι παίζω αυτό το παιχνίδι συνεχώς σε κάθε ελεύθερο χρόνο και όπου ήταν εφικτό. Δεν ήταν άλλο από το Sega Rally. Το Sega Rally ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δημιουργήθηκε από τη Sega και από συγκεκριμένα δικά της στούντιο, τα οποία εμπεριείχε μέσα στα arcade system της πίσω στο 1994. Εκεί λοιπόν καταφέρανε να φτιάξουν ένα πρωτόγνωρο racing παιχνίδι βασισμένο σε δύο θρυλικά αγωνιστικά αυτοκίνητα του Group Alpha. Πριν φτάσουμε σε αυτό, να πούμε ότι το Sega Rally έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό Retro Gamer ως το πιο κορυφαίο και αναγνωρίσιμο racing game όλων των εποχών. Φιγουράρει παντού σαν ένα από τα καλύτερα racing games επίσης όλων των εποχών. Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Saturn και όλα αυτά είχαν να κάνουν με την αξία και την προσοχή που έδωσε η Sega στο να παρουσιάσει τα racing games πολύ διαφορετικά από ό,τι τα είχαμε συνηθίσει πριν έρθει ο οδοστρωτήρας που ονομάστηκε Gran Turismo. Το Sega Rally λοιπόν ήταν ένα πολύ φιλόδοξο project το οποίο έγινε από αρκετούς Ιάπωνες σχεδιαστές της Sega, οι οποίοι με πάρα πολύ κόπο, πολλή έρευνα και πολλές συμφωνίες με την Toyota και τη Fiat, καθώς η Lancia ανήκει στον όμιλο της Fiat, μπορέσανε να φτιάξουν ένα παιχνίδι το οποίο χαρτογραφήθηκε στην ανατολική μεριά της Αμερικής, καθοδόν μέχρι το Μεξικό. Όλο αυτό το team λοιπόν της Sega χαρτογραφούσε μέρη, χαρτογραφούσε δάση, χαρτογράφησε ερήμους, θέλοντας να φτιάξει τα level του παιχνιδιού να είναι τόσο πολύ πιστά και τόσο ρεαλιστικά που αυτό το νέο παιχνίδι στα arcades θα μας έκανε να χαλάσουμε πολλά τότε πενιντάρικα ή εκατοστάρικα. Η δικιά μου λοιπόν επαφή
έγινε με το Sega Rally το 1995, όπως είπα, στον ναό των Arcade στην Αθήνα, στο γνωστό λοιπόν για τους Αθηναίους, το Palladium. Για όσους θυμάστε, το Sega Rally, εκτός από μία καμπίνα που μπορούσατε να κάτσετε, ήταν πολλές φορές πολύ σύνηθες φαινόμενο να το δείτε με δύο καμπίνες ενωμένες. Εκεί λοιπόν ο παίκτης καθόταν σε ένα μπάκετ μαζί με το τιμόνι, μαζί με ταχύτητες, μαζί με πεντάλ και φρένο. Αυτό ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έβαζε τον παίκτη ουσιαστικά μέσα στη δράση και καλούταν να τα βγάλει εις πέρας σε ένα άλλο θρυλικό αμάξι. Οι επιλογές των αμαξιών αυτών ήταν της θρυλικής Lancia Delta AKF Integrale και του Toyota Celica GT4. Και τα δύο αμάξια είχαν ομολογκαριστεί και κυκλοφορούσαν κανονικά στους δρόμους και φυσικά κυριάρχησαν στα Group Alpha Rally της εποχής πριν έρθει το WRC και οι απόγονοι των θρυλικών και πανίσχυρων αλλά και απαγορευμένων τεράτων των Group V αυτοκινήτων. Δύο αμάξια τα οποία φέρανε πάρα πολλές νίκες και ήταν μονόδρομος η Sega να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο θρυλικά αυτοκίνητα για να φτιάξει ένα από τα ακόμα καλύτερα παιχνίδια rally που μας χάρισε ποτέ. Τι σχέση έχει τώρα λοιπόν το παρακάτω που θα δείτε? Βάζω το προσωπικό βίωμα στη μέση, καθώς για μένα η Lancia, η Delta Integrale σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά γιατί είχα την τύχη να πρωτομπώ μέσα της κυριολεκτικά όταν ο πατέρας μου την είχε αγοράσει πίσω στο 1992. Ο πατέρας μου εκείνη την εποχή ήταν σεφ σε ένα πάρα πολύ γνωστό μαγαζί της παραλιακής στην Αθήνα. Το ξεκίνησε βασικά ο ίδιος, το γνωστό για όσους γνωρίζουν Island, που υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα, ή αλλιώς Athens Riviera πλέον στους κοσμικούς χώρους, όπως αποκαλείται. Ο πατέρας μου λοιπόν, λόγω του μισθού που είχε, έκανε πραγματικότητα ουσιαστικά ένα όνειρό του να αποκτήσει μια Lancia Delta Integrale AKF Evo την πρώτη, του 1992. Αυτό το αμάξι λοιπόν ήταν ένα θρύλος. Πέρα ότι λοιπόν τότε είχε κερδίσει 5 παγκόσμια πρωταθλήματα, καθώς η Lancia έχει κερδίσει συνολικά 6 παγκόσμια πρωταθλήματα κατασκευαστών, το οποίο και παγκόσμια ράλι ταυτόχρονα οδηγών, είναι ένα προσωπικό, ας το πούμε, achievement της εταιρείας και του συγκεκριμένου αυτοκινήτου που δεν έχει καταφέρει να σπάσει κάποιος άλλος κατασκευαστή. Αυτοί λοιπόν οι οδηγοί μπορέσανε και δώσανε 6 απανωτά έτη τη νίκη σε αυτό το θρυλικό αμάξι, το οποίο κάθε χρόνο αναβαθμιζότανε, και έτσι λοιπόν ο πατέρας μου θέλησε να αποκτήσει αυτό το αμάξι που τότε ήταν ό,τι πιο overhyped πραγματικά μπορούσε να υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι τότε ήταν πολύ λίγα τα αμάξια για τους κοινούς θνητούς που μπορούσαν να έχουν και να είναι αρκετά γρήγορα από τα συνηθισμένα. Αναφορικά θα πω ότι από τα πιο γρήγορα αμάξια ήταν τότε το RX7 το 1992, το μακρύ, με τον ίσιο κόλλο και την τριγωνική στρογγυλή μούρη μπροστά. Υπήρχαν κάτι BMW 3,5 λίτρα, τα οποία δίνανε πολύ δύναμη κάτω στην άσφαλτο. Και όλα αυτά τα αμάξια μετά που κυκλοφορήσανε Mitsubishi Evo βγήκανε μετά, καθώς όλα αυτά πήρανε την ιδέα τους ουσιαστικά και πατήσανε και εξελιχθήκανε πάνω στη Lancia Delta Integrale. Δυστυχώς όμως αυτό το αμάξι δεν το χάρηκε ούτε ο πατέρας μου πολύ, ούτε εγώ, καθώς γυρνώντας μια φορά από τη δουλειά του σε μια κόντρα με ένα RX7, καθώς είχε πιει αφού είχε σχολάσει και είχε πιει τα μπυράκια του μετά τη δουλειά, δυστυχώς δεν το έστριψε όπως έπρεπε και το αμάξι μπήκε και καρφώθηκε μέσα σε ένα κλειστό μαγαζί, εννοείται, η ώρα ήταν 5 το πρωί, και ο πατέρας μου έπαθε τεράστιες σωματικές βλάβες. Συγκεκριμένα έσπασε το κρανίο του, έσπασε πλευρά, έσπασε πόδια, χέρια, δεν φόραγε ζώνη, δεν ξέρουμε πώς βγήκε ζωντανός, έσπασε δόντια, διαλύθηκαν τα πάντα. Ο άλλος ο άνθρωπος που άτυπα έκανε την κόντρα δεν σταμάτησε να δει καν αν ζει ο πατέρας μου, προφανώς από το φόβο του ατυχήματος που έβλεπε πίσω στους καθρέφτες του να εξελίσσεται. Και ο πατέρας μου τότε 40 χρονών, σκύλος, βγήκε λοιπόν ζωντανός. Το αμάξι μετά από λίγο από ό,τι γνωρίζουμε πήρε και φωτιά. Έγινε πολύ μεγάλη εκτεταμένη ζημιά στο σημείο. Τι να πω, δύσκολα πράγματα, και εδώ θέλω να δώσω και ένα προσωπικό μήνυμα, ότι ποτό και οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί, καθώς το έχω βιώσει από πρώτο χέρι από αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε τότε ο πατέρας μου, και εγώ ήμουνα
περίπου 10 χρονών παιδάκι και δεν μπορεί να τον είχα χάσει, ας το πούμε έτσι. Για να μην το μακρηγορήσω, να πω ότι από αυτό το αμάξι λοιπόν το μόνο που σώθηκε ήταν ο κινητήρας του και οι ζάντες του. Αργότερα λοιπόν από κάποιους 1-2 μήνες ο πατέρας μου μπόρεσε πάλι να ξαναοδηγήσει και είχε θεραπεύσει τις πληγές του. Αγόρασε με δανεικά, γιατί αγοράζοντας τότε παιδιά μια Lancia Delta Integrale ήταν περίπου σε σημερινά λεφτά περίπου 50.000 ευρώ. Οπότε επειδή το είχε πάρει ντούκο αυτό το αμάξι, μετά πήρε δανεικά περίπου 3.000 ευρώ να λέγαμε και πήρε ένα Super Mirafiori Fiat 1600 που του είχαν πει ότι το μοτέρ της Lancia καθόταν κουτί. Δεν ήταν όμως ευρακίνητο όπως η Lancia, ήταν πίσω κίνητο, συγγνώμη, ήταν μπρος το κίνητο, αλλά μπήκε το μοτέρ, το τροπέτο της Integrale κουτί. Οπότε λοιπόν σε αυτό το αμάξι έχω πιο έντονες μνήμες, καθώς το κράτησε για περίπου 2 χρόνια. Ήταν ουσιαστικά ένα καμουφλαρισμένο Super Mirafiori με το μοτέρ της τουρμπάτης δίλητρης Deltona, που δεν ήταν όμως πλέον τετρακίνητο, και παρόλα αυτά συνέχιζε τότε ο πατέρας μου να έχει ένα πάρα πολύ δυνατό αμάξι, αλλά ήταν και πλέον πάρα πολύ προσεκτικός. Περνώντας τα χρόνια, εγώ καθώς μεγάλωνα, είχα βάλει σκοπό ζωής κάποτε να αποκτήσω και εγώ τη δική μου Lancia Delta Integrale, καθώς θεώρησα ότι χάθηκε με πολύ άσχημη συνθήκη τότε. Ένα ολόκληρο αμάξι περίπου ενός έτους, ολοκένουργιο, να καταστρέφεται και να μένει να σώζεται, παιδιά, μόνο κινητήρας και οι ζάντες. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ μεγάλο αποθυμένο που είχα πει από μικρός ότι όταν μεγαλώσω θα ήθελα να πάρω μια Lancia Delta. Όπως μεγάλωσα, αγάπησα τις μηχανές παρόλα αυτά και δυστυχώς αυτό το όνειρο δεν έγινε ποτέ εφικτό, καθώς χάλασα πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ στις αγαπημένες μου μηχανές. Σε 20 χρόνια οδήγησης με μηχανές έχω αλλάξει περίπου 18-19 μηχανές και έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά που σίγουρα ξεπερνάνε κάπου τις 100.000 ευρώ. Συνολικά με τα πάντα, με φτιαξίματα, με συνεργεία, με βελτιώσεις, γιατί είμαι και τρελαμένος. Anyway, δεν θέλω να μακρηγορώ. Το όνειρο της Lancia Delta Integrale έμεινε ανεκπλήρωτο και πιστεύω και θα μείνει. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν έχανα ευκαιρία να διαβάζω για τη Lancia, να τη χαζεύω σε βιβλία, να τη χαζεύω σε DVDs, να τη διαβάζω σε περιοδικά όπως το περιοδικό Power, που αρκετοί παίρναμε ως ενήλικοι, και να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι αγοράζανε Lancia και τις μετατρέπανε σε ακόμα πιο δυνατά τέρατα, φτάνοντας περίπου 500 μέχρι και 700 ύπους. Και γενικά η Lancia είναι ένα θρηλυκό, είναι ένα iconic όχημα, το οποίο εμένα προσωπικά, όπως σας είπα και έχετε καταλάβει ήδη, κουβαλάω φοβερά βιώματα, έχω πάρα πολύ αγάπη για αυτό το όχημα. Στα παιχνίδια θυμάμαι πάντα που έπαιζα, ειδικά στο Forza Motorsport, από το πρώτο παιχνίδι η χαρά μου ήταν απίστευτη όταν αποκτούσα τη Lancia και συνέχιζα να το κάνω συνέχεια και στο Forza το 1 και στο 2 και στο 3 μέχρι το 7. Πολύ αγαπημένο αμάξι, πάντα έπαιζα μαζί του στα παιχνίδια τα racing, πάντα το τιμούσα. Και πλέον επίσης μαζεύω και τη Lancia, τη συλλογή της Asset, που είναι εδώ και 2 χρόνια στα περίπτερα. Είμαι πλέον στο τεύχος 75 και σε 25 τεύχη, στα 100 τεύχη συμπληρώνεται μια τεράστια Lancia Delta Integrale Martini Racing κλίμακας 1:6, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και θα κοσμήσει το σαλόνι μου έστω σε μικρότερη κλίμακα. Το δεύτερο αμάξι, το οποίο έχει να κάνει με το Sega Rally, είναι το Toyota Celica GT4, το οποίο ουσιαστικά με αυτό κυριάρχησε ο Carlos Sainz, ο οποίος βέβαια είχε ήδη ασχοληθεί και είχε νικήσει το τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Deltona. Επίσης πάρα πολλοί οδηγοί γνωστοί είχαν παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως ο Didier Auriol, ο Γάλλος, ο Μίκι Μπεϊζιόν, ο Ιταλός, πάρα πολύ, και με αρχηγό και καλύτερο όλων για μένα τον Γιούχα Κάνκουνεν, τον υπτάμενο Φινλανδό, έναν απίστευτο οδηγό, έναν θρύλο που εδώ θα μπει επίσης ένα προσωπικό μου βίωμα. Είχα τη τύχη το 2003, όταν δούλευα στην Κρήτη και έκανα την δεύτερη μου πρακτική στη σχολή μου, στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Κρήτης, στο Fodele Beach. Εκεί λοιπόν, όπως ήμουνα στο pool bar, ξαφνικά βλέπω μπροστά μου τον Γιούχα Κάνκουνεν να φοράει μια μπλουζάρα σπάρκο με την Integrale στεφανωμένη, και όταν τον είδα κατάλαβα ότι αυτή ήταν μια στιγμή που θα έπρεπε να τη ζήσω και να τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Αυτό και έγινε, τον πλησίασα, ήμουν πολύ ευγενικός. Ήταν πολύ διαχειτικός μαζί μου, ήταν όλη η παγή αυτή η οδηγή, ήταν τελείως διαφορετική από τις
σνομπαρίες των σύγχρονων οδηγών, είτε σε ράλι είτε σε Φόρμουλα 1. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός. Του εξήγησα εντάχει ότι ο πατέρας μου είχε Integrale, την είχε χάσει δι' αυτόν τον τρόπο. Πήγαινα σε ράλι Ακρόπολης, δυστυχώς δεν τον είχα πετύχει ποτέ στα ράλι. Ότι η Lancia ήταν το αποθυμένο μου, ήθελα να αποκτήσω και εγώ μια Integrale. Και ο άνθρωπος από μόνος του, παιδιά, που για μένα αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, μου έβγαλε την μπλούζα του, μου έκανε ένα αυτόγραφο, μου έγραψε αυτόγραφο με ένα στυλό που είχε εκεί μαζί του και μου τη χάρισε, παιδιά. Ο Γιούχα Κάνκουνεν. Εδώ σας παραθέτω την μπλούζα, αλλά δυστυχώς, επειδή την έχω φορέσει αρκετές φορές έφηβος, το αυτόγραφο δεν διατηρήθηκε. Διατηρήθηκε όμως μέσα μου αυτή η τρομερή ανάμνηση που τον συνάντησα τυχαία στο ξενοδοχείο που έκανα την πρακτική μου και ο άνθρωπος μου χάρισε μια δικιά του μπλούζα. Τι πιο μεγάλη τιμή λοιπόν από κάτι σαν αυτό. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι έχω μακρηγορήσει και έχω αναλωθεί αρκετά για κάποιες ιστορίες με τη Lancia, για να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν για μένα, αλλά και πόσο σημαντικό ήταν στη συνέχεια το Senga Rally με αυτό που μου έφερε, με αυτό που μου έδωσε, που μου κάλυψε ένα κενό ενός αδικοχαμένου οικογενειακού αυτοκινήτου. Πριν περάσουμε στο gameplay, θα σας αφήσω να δείτε κάποια αποσπάσματα από τις θρυλικές εποχές. Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η Lancia Delta ήταν ουσιαστικά ο απόγονος και η εξέλιξη της Lancia Delta S4, το τέρας των 500 αλόγων του Group B, παρέα με άλλα θρυλικά αυτοκίνητα όπως το Audi Quattro, όπως το MG, όπως το Renault το Πεντάρι και άλλα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνανε, μη πω τη λέξη, πηγαίνανε τάπα. Αμάξια τα οποία οι οδηγοί αυτοί δεν είχαν καθόλου ηλεκτρονικά βοηθήματα επάνω τους και ήταν πραγματικά η καλύτερη οδηγή του κόσμου, πιστεύω. Αυτό λοιπόν το Group V σταμάτησε μετά από αρκετούς θανάτους και θεατών και οδηγών, συγκεκριμένα στο Τωρίνο, με ένα πολύ καλό κρου που σκοτώθηκε, έπεσε σε μια στροφή, δεν μπόρεσε να ανοιχθεί το αμάξια τα χιλιόμετρα και πήρε φωτιά, ανατινάχτηκε. Υπάρχουν πλάνα στο YouTube που μπορείτε να δείτε την λήψη του ελικοπτέρου και το αμάξι που ανατινάζεται. Πολύ στενάχωρα πράγματα. Πολλοί κόσμοι είχε σκοτωθεί επίσης. Οι θεατές τότε δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας και τα αμάξια πηγαίνανε τάπα με τους ανθρώπους να είναι λίγα εκατοστά μακριά τους και αμάξια που περνάγανε με 200, με 150 σε κλειστές, σε ανοίγματα κλειστών στροφών κτλ. Πολύ επικίνδυνες καταστάσεις που όλα αυτά επιτέλους κάποια στιγμή τα διορθώσανε μετά από τις αδικοχαμένες ψυχές που φεύγανε. Εν τέλει η Group Alpha κατηγορία εδραιώθηκε και η Lancia Delta ξεκίνησε το 88 τον ντεμπούτο της. Μέχρι το 1993 πήρε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα όπως προείπα και ακόμα επίσης ήταν ένα πολύ δημοφιλές αμάξι και στην Ελλάδα που το οδηγούσε ο γνωστός μας Τζίγκερ Βαρδινογιάννης και με συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή, το γνωστό από όλους δημοσιογράφο που μας παρουσιάζει πάρα πολλά χρόνια το Traction. Επίσης, αν ψάξετε στο Traction, στο YouTube, υπάρχει και επεισόδιο δύο φορές που το οδήγησε το Lancia Delta Integrale το συγκεκριμένο του Κάνκουνεν και ένα του Τζίγκερ σε δύο αντίστοιχα επεισόδια, πολύ όμορφα, μαζί με τον γιο του που ακολουθεί τα χνάρια του. Μην τα χάσετε, να τα παρακολουθήσετε. Και μετά λοιπόν αυτό το αμάξι έφερε μια τρομερή εξέλιξη και παραγωνίστηκε στο τέλος από την Toyota Celica, την GT4, που διέπρεψε μαζί της ο Carlos Sainz. Ένα αμάξι, να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό, πολύ εντυπωσιακό, παρότι ήταν πιο βαρύ και πιο μακρύ, ήταν πιο εξελιγμένο, είχε περισσότερο αβαντάζ σε κατανομή του βάρους, γιατί η Lancia ήταν κοντό αμάξι, είχε μπροστό ήταν μπροστό βαρύ, και επειδή ήταν και κοντό το σασμάν της και η επιτάχυνσή της και τα λοιπά, όλα τα μοτέρ της κάπως ήταν λίγο πιο απόλυτη, ήταν λίγο πιο δυσκολοδίγητη. Το Toyota Celica, το GT4, το Turbo ήταν ένα αμάξι που ήταν πιο balanced, ήταν πιο μοιρασμένα τα πράγματα, ήταν πιο άνετο μέσα για τους οδηγούς και γι' αυτό λοιπόν έσπασε το σερί της Lancia και συνέχισε για κάποια χρόνια. Όχι όμως και αυτό πολλά, για δύο χρόνια περίπου, όταν το 1995 εμφανίστηκε το Subaru WRX STI, το οποίο ήταν ένα νέο αυτοκίνητο Subaru που πήρε μέρος σε αυτόν τον χορό, στα Group Alpha αυτοκίνητα, δίνοντας ουσιαστικά το τέλος και ξεκινώντας την νέα σειρά που λεγόταν WRC. Φεύγουμε λοιπόν τώρα και ξεκινάμε λίγα πράγματα πηγαίνοντας προς το Sega Saturn, ξεκινώντας από εκεί. Λοιπόν,
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το μεγάλο το intro. Έδωσα λίγο παραπάνω χρόνο γιατί ήθελα να περάσω έτσι κάποια προσωπικά μηνύματα, όπως συνηθίζω να κάνω, ας πούμε, στο κανάλι μου, που δείχνω, ας πούμε, αναμνήσεις μου και πράγματα που με στιγμάτισαν στο παρελθόν. Στο συγκεκριμένο ήθελα να δείξω λοιπόν τη μεγάλη μου αγάπη για την Delta AKF Integrale. Για όσους δεν γνωρίζουν κιόλας, να πούμε ότι η Lancia χρησιμοποιούσε σε όλα τις τα αυτοκίνητα από την αρχή της δημιουργίας της, περίπου το 1905, έδινε οι ονομασίες των αυτοκινήτων της ήταν βασισμένες στο ελληνικό αλφάβητο, εξού λοιπόν και το Delta, από το Delta. Το AKF στα ιταλικά ή HF που βλέπετε, που είναι πριν την ονομασία της, το Integrale σημαίνει High Fidelity, υψηλή πιστότητα, δηλαδή ότι αυτό το αμάξι είχε κάτι πολύ σοβαρό επάνω του, ήταν δηλαδή, είχε μια αξιοπιστία, κουβάλαγε ένα όνομα πιο πριν από τη Lancia της Stratos, τη Monte Carlo, ακόμα πιο παλιά την, πώς τη λέγανε την άλλη, την Beta, κάπως έτσι τη λέγανε, που είχαν κυριαρχήσει στα παγκόσμια ράλ και εκείνα τα μοντέλα, οπότε το AKF σήμαινε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σωστό και σοβαρό για αυτό που ερχότανε. Και το Integrale είναι στα ιταλικά πάλι, στα αγγλικά είναι το Integral που σημαίνει το ολοκληρωμένο. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα αμάξι, παιδιά, προφανώς πάρα πολύ ολοκληρωμένο σε κάθε τομέα. Γι' αυτό έκανε και αυτό που έκανε, δηλαδή 6 παγκόσμια στη σειρά, πανταχού fans παγκοσμίως όταν βλέπουν αυτό το όχημα, όπως και εγώ μου σηκώνεται η τρίχα. Τώρα έχω και στην αποθήκη κάτω τα 76 μέχρι τώρα κομμάτια, μέχρι αυτή τη μέρα, από την Lancia που θα συναρμολογήσω, που σας προείπα και πριν και σας έδειξα κάποιες εικόνες το πώς θα γίνει όταν τελειώσει. Εδώ έχω κάτι μικρά, κάτι mini champs, κάτι άλλα έτσι, κάτι ωραία κομματάκια, στατικά, μικρά βέβαια, μικρές κλίμακες, 1:72 είναι αυτά. Και γενικά, πώς θα το πούμε τώρα, το δεύτερο μήνυμα του intro ήταν να προσέχετε όταν οδηγάτε, ειδικά και τώρα Πάσχα, η χώρα μας έχει θρηνήσει μεγάλη εβδομάδα πάντα στις εξόδους και στις επιστροφές, πάρα πολλά θύματα. Χρειάζεται τρομερή προσοχή, παιδιά, στο δρόμο. Και αυτό που ήθελα να δείξω, δηλαδή, το προσωπικό μου βίωμα με τον πατέρα μου, ήταν ότι μπορεί να τον είχα χάσει, γιατί είχε πιει και δεν υπολόγισε αυτά που ήθελε να κάνει με την Lancia Delta σε εκείνη την κόντρα με το RX-7. Πολύ άσχημες λοιπόν μνήμες είχα εγώ από εκείνη την περίοδο που ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι παρελθόν. Εγώ το είχα σαν μάθημα στη ζωή μου να προσέχω περαιτέρω μετά. Οπότε ήθελα να περάσω για αυτό το μήνυμα στο κανάλι και για μικρά άτομα που μας βλέπουν και που θα κάποιοι που είναι στο ξεκίνημά τους τυχόν σαν οδηγοί. Παιδιά, ποτό και οδήγηση δεν πάει ποτέ μαζί. Από εκεί και πέρα, ας τα αφήσουμε όλα αυτά λοιπόν και να περάσουμε τώρα εδώ στο ζουμί. Το ζουμί τώρα το σημερινό είναι και λίγο, έχει και αυτό το κάτι της του το ωραίο, γιατί θα δούμε και ένα unboxing, ουσιαστικά κάτι το οποίο είναι unused, ήταν από stock και θα ανοιχτεί πρώτη φορά και θα δουλέψει, παιδιά, αυτή εδώ η τιμονιέρα, το Race Controller του Sega Dreamcast. Πάμε όμως στην ιστορία λίγο, γιατί θα υπάρχει ένα πολύ μικρό story και ένα μικρό gameplay από κάθε από αυτά τα τρία παιχνίδια. Έτσι ήταν λοιπόν το σημερινό εορταστικό επεισόδιο, που δεν θα είναι τεράστιο όπως το χριστουγεννιάτικο, έχει όμως μια νότα, κάτι λίγο το διαφορετικό από αυτά που κάνω τα επεισόδια τα περασμένα. Λοιπόν, 2015 είναι τότε που άρχισα να πορώνομαι ξαφνικά να μαζεύω τις αναμνήσεις μου, τα αποθυμένα μου στο retro, είτε ήταν παιχνίδια είτε ήταν video games. Με τα retro toys είχα ξεκινήσει λίγο πιο πριν το 2014 ή ακόμα πιο άτυπα είχα ξεκινήσει το 2010 όταν άρχισα να συλλέγω τα G1, τα Transformers, κάποια που είχα χάσει από μικρός και κάποια που έβλεπα στα μαγαζιά και δεν μπορούσα να έχω τότε. Ουσιαστικά το 2010 ξεκίνησα να μαζεύω retro toys που ήταν τα Transformers και τα θεωρώ μια από τις πιο δυνατές μου συλλογές, με περίπου 400 φιγούρες. Μέχρι και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, πήγα και πήρα από την καινούργια τη σειρά τα War for Cybertron, πήρα κάτι φιγουράκια ωραία, τον Warpath και τον Wheeljack και τον Grimlock από Dinobots. Τέλος πάντων, γουστάρω Transformers δηλαδή, το ξέρετε όσοι με γνωρίζετε καλά εδώ τα τατουάζ. Λοιπόν, τότε ξεκίνησα να μαζεύω και τι έγινε λοιπόν. Ένα από τα αποθυμένα μου στις κονσόλες ήταν, μαντέψτε ποιο, το Sega Saturn. Γιατί αποθυμένο ρε φίλε, θα μου πείτε εύλογα. Λοιπόν παιδιά, το Sega Saturn ήταν το μοναδικό μηχάνημα της Sega που δεν είχα τότε. Όπως σας έχω πει, αργά ή γρήγορα είχα πάρει όλα τα Sega μηχανήματα όταν κυκλοφορούσανε. Είχα και το Master System, το 2,
Είχα μετά το Mega Drive το 2, είχα το Game Gear, το πήρα βέβαια λίγο πιο μετά από την κυκλοφορία, δηλαδή το είχα πάρει περίπου εκεί το 95 κι αυτό. Αλλά ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που είχα πάρει το Dreamcast την πρώτη, τη δεύτερη μέρα κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, πίσω στο 1999, Νοέμβρη του 1999. Το έχω πει το story μου εξάλλου στην παρουσίαση που έχω κάνει για το Sega Dreamcast. Το Saturn λοιπόν το είχα πάρει το 15, γιατί όταν είχε βγει εκείνη την εποχή, το συνομπάρισα δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα, ανάλογα τα βιώματα του καθενός, για το Sony PlayStation. Πέρασα πολύ καλά με το PlayStation. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρω άτομα που περάσαν πάρα πολύ καλά και με το Sega Saturn, όπως ο φίλος μου ο Γιάννης ή ο φίλος μου ο Θάνος ή και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι. Το Sega Saturn ήταν ένα ιδιαίτερο μηχάνημα, ήταν ανώτερο από το PlayStation 1, ήταν πιο σοβαρή κατασκευή, ήταν πιο άρτιο τεχνικά μέσα, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο προγραμματιστικά, γι' αυτό δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που έπρεπε στους developers των τίτλων, με αποτέλεσμα εκείνοι να δυσκολεύονται πολύ και να θέλουν διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο από ό,τι θέλανε να βγει ένα παιχνίδι στο PlayStation 1. Γι' αυτό σιγά σιγά το Sega Saturn άρχισε να μην πηγαίνει καλά και οι προγραμματιστές προτιμούσαν, ας πούμε, να δίνουν πόνο στα PlayStation 1 παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά λοιπόν το Sega Saturn, όταν το πήρα το 15, παιδιά, το πρώτο πράγμα που πήρα, δηλαδή παίρνω εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, αγοράζω το Sega Saturn και καπάκια, βρίσκω σε Facebook ομάδα το Sega Rally. Και ήθελα να είναι και με Zegatron σφραγίδα, για να γουστάρω περισσότερο, που εγώ με αυτά είμαι πορωμένος. Ήτανε το αποθυμένο λοιπόν, σας είπα ότι το έπαιζα σε συμμαθητές μου και θεωρούσα ότι ήταν ο πρώτος τίτλος που έπρεπε να πάρω για το Sega Saturn. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι είχε αφήσει το στίγμα του στα arcades και τα λοιπά, και μετά να παίζω στα φιλαράκια, και πραγματικά δεν μπορούσα να σκεφτώ ένα δεύτερο τίτλο που θα μπορούσα να είχα πάρει πριν από αυτό. Άντε, το Tomb Raider το 1 νομίζω έχω πάρει. Ναι, το Tomb Raider το 1 είχα πάρει μετά, ήταν ο επόμενος τίτλος που πήρα για το Saturn. Εν τέλει, το πήρα καθυστερημένα, δεν έχω κάνει τρελό focus σε παιχνίδια Saturn. Να σου πω την αλήθεια, έχω μια δεκάδα, το minimum 10 που λέω εγώ προσωπικά σαν συλλέκτης, ότι ένας συλλέκτης για κάθε μηχάνημα που έχει και αγαπάει, για μένα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 παιχνίδια. Να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Sega λοιπόν το πρώτο, και μετά από λίγο καιρό, αυτό που ήθελα να βρω, παιδιά, ήταν αυτό εδώ. Η τιμονιέρα του Sega Saturn. Ήθελα, ρε παιδί μου, να φέρω λίγο, έστω και μετά από τόσα χρόνια, αυτή την εμπειρία του Sega Rally στο σπίτι μου με τις τιμονιέρες. Με τιμονιέρες εγώ είχα μια καλή σχέση, γιατί στο Xbox το 1 και στο 360 είχα πάρει αντίστοιχα τιμονιέρες για να παίζω τα Forza. Forza Motorsport 1, 2 και στο 360 μετά, το 3, το 4, το 5 και ούτω καθεξής. Βέβαια, οι τιμονιέρες είναι λίγο απόλυτες, πρέπει να είσαι πολύ καλός στα driving games για να πάρεις το 100% να τις ξεζουμίσεις και να κάνεις καλύτερους χρόνους από ότι με το D-pad. Είναι σίγουρα πιο ρεαλιστικές, έχουν όμως την ομορφιά τους. Οπότε δεν έχασα χρόνο, αφού είχα πάρει Saturn, Sega Rally, τιμονιέρα, να νιώσω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό ήταν λοιπόν το Sega Rally και γενικά το παιχνίδι, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είναι τόσο υποδιέστερο από την arcade έκδοση, είναι αρκετά καλό. Είναι τα δύο αυτά τα βασικά τα οχήματα που φιγουράρουν και στα extra είναι και η Lancia Stratos, η οποία είναι κλειδωμένο όχημα και την οποία μπορείτε να ξεκλειδώσετε και στο arcade και στο Sega Saturn. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με αντίπαλο το χρόνο, να περνάτε τα checkpoints και είναι ένα... Τι να σας πω τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι όλοι έχετε δει κάποια στιγμιότυπα, είναι split screen για two players εδώ. Ο ήχος του ήταν αυτός που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι. Τα γραφικά ήταν έτσι πολύ fast action, ήταν πολύ arcade-istica που λέμε, γιατί πηγάζουν ουσιαστικά από τη Sega που ήταν ο expert στα arcades και βασισμένο σε ένα arcade game. Ήταν αναπόφευκτο να μην είναι πάρα πολύ, να μην σου βγάλει αυτό το feeling μέσα από το σαλόνι σου, μέσα από αυτή την κονσόλα. Πολύ δυνατό παιχνίδι, είναι από τα καλύτερα του Saturn. Δεν είναι ακριβό παιχνίδι, παιδιά, έτσι, νομίζω ότι μπορεί να το βρείτε κάλλιστα για 20 ευρώ, μπορεί να λέω και πολλά, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς τίτλος, είναι όμως σίγουρα από τους καλύτερους. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που έχει Saturn και δεν έχει το Sega Rally. Αν δεν το έχετε, για μένα να το πάρετε. Και πάμε λοιπόν τώρα να παίξουμε λίγο Sega Rally μέσα στο game room μου, να το δείτε λιγάκι, έτσι να παίξουμε ένα λεβελάκι με τη Lancia Delta. Να γουστάρω εγώ και εσείς όσο βλέπετε. Πάμε.
Λοιπόν, και ξεκινάμε στη Σατουρνάρα. Έχω βάλει, παιδιά, το τιμόνι. Θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο με το τιμόνι. Οπότε, να δούμε πόσο μακριά θα φτάσω. Έχω να παίξω και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, πατάμε το start στη τιμονιέρα μας. Και πατάμε start. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν ένα arcade. Λοιπόν, Champions. Lancia Delta. Automatic εννοείται. Αργεί πολύ η εναλλαγή στην εικόνα, γι' αυτό τώρα σας κάνει αυτά που βλέπετε, αλλά βλέπετε μόλις μπουν τα frames στο παιχνίδι. Τώρα θα διορθώσει. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι λίγο στο arcade. Έλα με τις πάντες, πάμε λίγο. Όχι, πήγαμε. Άρεσε. Εντάξει, παιδιά, το τιμόνι έχει την πλάκα του. Φέρνει πολύ το arcade feeling, αλλά πραγματικά οι κινήσεις που κάνετε πρέπει να είναι απειρελάχιστες, γιατί εγώ λίγο το πατάω, ας πούμε, και βλέπετε τα εφέ που γίνονται. Έλα μωρή Λάτσια, πάμε λίγο τάπα. Εντάξει, κάτι λίγο είδατε, τώρα έχω παίξει λιγάκι, το συνήθισα. Πάω λίγο καλύτερα. Είναι μέχρι να βρείτε τα πατήματα στο arcade και λίγο τα γκάζια φρένα. Βέβαια, αυτό το ψυχαναγκαστικό το timing, ρε παιδιά, στο Sega Rally πάντα μου σπάγε τα σηκώτια. Έλα, το πήραμε. Finish λοιπόν, κοιτάξτε τα polygons, τα textures στη Lancia και να δείτε πώς θα είναι μετά στο Sega Rally 2, στο Dreamcast. Πάμε ακόμα ένα έτσι γρήγορο lap, αφού είναι πάρα πολύ γρήγορο ούτως ή άλλως. Να δούμε αν θα μπορέσουμε και εδώ να τερματίσουμε. Launch control, όχι, δεν είχε το Lancia, launch control. Έχω εγώ όμως. Ακούσατε τη σκάστρα? Ή μόνο εγώ την άκουσα? Σοφία, την άκουσες? Έτσι, άκου. Του τάσκασα του τύπου, ε. Ω, και παίζω και καλύτερα τώρα. Παίζω με ανάποδα, παιδιά. Εντάξει, έπρεπε να με βλέπατε. Χάσαμε. Τόσο απλά. Έτσι, μέχρι εκεί πάει, παιδιά, το... το Sega Rally. Πείτε μου τώρα, τι λάθος έκατα και έχασα τόσο γρήγορα. Αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει επειδή έχουμε τελειώσει με λιγότερο χρόνο από πριν. Εδώ αργούν λίγο οι αναλλαγές. Πάμε έτσι για πλάκα και λίγο να πάρουμε και το Celica σε automatic. Πάμε να δούμε λίγο το Forest, αφού είδαμε πριν Desert. Στημένος τώρα με το Lancia. Φύγαμε. Οπα, λίπ. Very long easy ride, ο Στεφανής μας λέει από μέσα και εγώ είμαι ο wannabe jigger. Αν και αυτό το crew πήρε, οδήγησε και με τέτοιο αμάξι στο Rally Ακρόπολης, αν θυμάμαι καλά. Μπήκαμε με όλα, μπήκαμε. Εντάξει, είδατε παιδιά το steering σιγά σιγά με λίγο ακρίβεια. Εντάξει, όταν δεν αφήνω και τον γκάζι καθόλου εγώ το πλήκτρο. Με πολύ καλή προπόνηση, εντάξει, σίγουρα προχωράει αυτό το παιχνίδι. Πω, κλειδώσαμε σε U-turn, πολύ ωραία. Ο χρόνος θα μας τελειώσει όμως, δεν πειράζει. Βγήκαμε σαν, θα το βάλω το checkpoint. Έτσι, τάπα. Καθόλου τάπα. Πάμε για τα φαναρτζή σε λίγο. Ανατεβούμε μετά το επεισόδιο στο φαναρτζή. Easy ride. Ωραία η τεμονίρα, εντάξει, δύσκολη, αλλά
Έχει τη μαγεία της. Πάμε. Α, 3, 2, 1. Α, το πήρα στο 0. Εντάξει, αυτό γινόταν και παλιά, όσοι θυμάστε. Στο 0 δηλαδή, να ανανεώνετε το checkpoint. Very long easy ride. Πάμε όμορφα και ωραία. Με 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Όχι, δεν είμαι μαμά. Πάμε. Έτσι, τέλεια. Εντάξει, καλά μπήκα. Ωραία τιμονιέρα. Ήταν ωραίο αντίστοιχο για την εποχή. Και χάσαμε λίγο πριν. Αυτό ήταν, παιδιά, λίγο το το Sega Rally στο Saturn. Και πάμε τώρα να δούμε το άλλο, το καλύτερο στο Dreamcast. Και αφού είδαμε λοιπόν Sega Rally στο Sega Saturn, η αλήθεια είναι ότι πριν το Sega Rally 2 υπήρχε και ένα άλλο Sega Rally, το οποίο λέγεται 2006 και είχε βγει για το PS2. Δεν το έχω αυτό, δυστυχώς. Δεν ξέρω πώς μου έχει ξεφύγει. Δεν είναι και αυτό κάτι extreme, κάποιο σπάνιος ή ακριβώς τίτλος. Μου φαίνεται θα τον πάρω μετά από αυτό το επεισόδιο. Δεν το έχω παίξει και το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Το είχα δει στην κυκλοφορία του. Απλά δεν έχω άποψη, δεν το είχα παίξει. Οπότε το προσπερνάω το Sega Rally 2006 και πάμε, παιδιά, εδώ. Πάμε τώρα στο Sega Rally 2 Championship. Εντάξει. Τι να πω για αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Θα το δούμε και σε λίγο εδώ. Θα δούμε και με το VMU που κουμπώνει πάνω στο τιμόνι. Σας δείξω ωραία πραγματάκια. Αυτό το παιχνίδι το πήρα στα μέσα του 2000 περίπου. Όπως σας είπα, το Dreamcast το είχα πάρει εκεί Νοέμβριο του 99. Και προς το 2000 χτύπησα αυτό το παιχνίδι. Τι να πω, είχα πάθει πλάκα. Δεν είχε τύχει. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω παίξει ή δεν έχω παίξει στα arcades το 2. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το έχω παίξει και αυτό στο Palladium, ή αν όχι στο Palladium, πρέπει να το είχα παίξει στο Village Cinemas, στο Μαρούσι, πριν κλείσει για να γίνει στο Mall, που όσοι θυμάστε είστε από Αθήνα, στα Village Cinemas υπήρχε αίθουσα με arcades και χώρος αναμονής και καφέ κτλ. Και εκεί υπήρχαν αρκετά arcades. Και εκεί πέρα ότι θυμάμαι ότι έπαιζα σίγουρα House of the Dead 2, πρέπει να έχω παίξει και Sega Rally 2. Απλά είμαι 70-30 στις μνήμες μου. Γιατί έχω παίξει αρκετές φορές το Sega Rally το απλό και φοβάμαι τον μπερδεύω. Αλλά χρονικά, όπως το σκέφτομαι, εκεί 2000 και τα λοιπά, πρέπει να είχα παίξει και την arcade την έκδοση. Η arcade έκδοση τώρα ήταν χαοτική συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι, παιδιά. Οι διαφορές ήταν μεγάλες. Μετά από 4 χρόνια εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά το παιχνίδι βγήκε το 99, και στα arcades βγήκε το 99, και το άλλο είχε βγει το 94 και 95 στο Saturn. Αυτά τα 5 χρόνια ήταν χαοτικά, γιατί μιλάμε και για next gen μηχάνημα τότε, από Saturn σε Dreamcast. Τι να πρωτοπώ. Δηλαδή, όταν το πήρα για το Dreamcast, τη τιμονιέρα, παιδιά, αυτή δεν την είχα. Το παίζα με το κλασικό, το D-pad, το controller pad δηλαδή, sorry. Και ο πατέρας μου πορωνόταν πάρα πολύ και έπαιζε σε Garale 2 και συγκεκριμένα έπαιζε καημένος και με τη Lancia, ξέρω εγώ, το αποθυμένο του, αυτό το, όχι αποθυμένο του, αυτό που έπαθε τέλος πάντων τότε. Τη τιμονιέρα την πήρα πριν κάποιο διάστημα που την είχα βρει σε μια καλή τιμή και είναι brand new από stock, θα τη δούμε σε λίγο. Δεν έχω παίξει ακόμα, παιδιά, με τιμονιέρα. Την έφερα από την αποθήκη και θα τη συνδέσω σήμερα για να πάρω αυτή την εμπειρία που αξίζει. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, το Sega Rally 2 δεν περιοριζόταν μόνο στα 3 οχήματα όπως το πρώτο παιχνίδι. Έχει μια σωρία οχημάτων. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, αλλά μέσα υπάρχουν τα Mitsubishi Evo, τα Tommy Mäkinen Edition, υπάρχουν όλα τα Subaru, τα WRX, τα STI, τα 555, υπάρχουν και παλιά πάλι οχήματα Tribute, υπάρχει επίσης εννοείται και η Celica, η GT4, και η Degrale, και η Stratos, και η 037, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν γενικά τα περισσότερα οχήματα της εποχής του Group Alpha και σύγχρονα. Αυτό, λοιπόν, η πιο καλή βελτίωση σε αυτόν τον τίτλο ήταν ότι προσθέσανε αρκετά οχήματα. Δεν μείναμε δηλαδή στο παλιό το κλασικό 2 ή 3 οχήματα. Τα γραφικά δεν έχουν καμία σχέση, η μηχανή Power VR
την Graphic Engine του Dreamcast, τα Spy, για εκείνη την εποχή που ήταν και η πρώτη κονσόλα που βγήκε σε εκείνη τη γενιά, στην έκτη γενιά κονσολών, δεν άφηνα συγκίνητο τον κόσμο. Πολύ γρήγορο παιχνίδι, πολύ arcade. Θυμάμαι ήμουν εκεί Δευτέρα Λυκείου παιδί και είχα απορροφθεί πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να παίζω τα Resident και αυτά που είχαν βγει στο Dreamcast, τα Code Veronica, τα Exclusive και το 2 που είχα πάρει και το 3 το Nemesis τότε, σαν ρημαστεράκια Dreamcast και κάτι άλλα παιχνίδια. Αλλά με το Sega Rally ήταν ουσιαστικά εκείνο το Fill the Gap που είχα χάσει το Saturn. Και πραγματικά έχω πάρα πολύ όμορφες μνήμες με αυτό το παιχνίδι, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Όσοι έχετε Dreamcast και δεν το έχετε, πάλι σας προτείνω να το πάρετε. Δεν είναι ακριβό παιχνίδι, εκεί περίπου στα 20-30 ευρώ θα το βρείτε και αυτό. Είναι καταιγιστική η δράση, τα levels είναι καλοσχεδιασμένα πάρα πολύ, η μουσική είναι και αυτή γρήγορη, αρκεϊντίστικη, το βγάζει πάρα πολύ αυτό από μέσα. Η ήχη των αυτοκινήτων, οι μηχανές, όλα τα εφέ του χώματος, του τριφταρίσματος, οι ιστορίες και όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα απατηλά sound effect του Saturn. Είχα διαβάσει κιόλας κάπου ότι ο ήχος της Integrales στο Saturn, στο Sega Rally του Saturn, ήταν ο ήχος του αυτοκινήτου που ήταν ένα Mitsubishi του σχεδιαστή, ο οποίος ουσιαστικά ηχογράφησε τον ήχο του Mitsubishi του για να τον δώσει σε μια Lancia. Οπότε να ξέρετε ότι ο ήχος της Lancia που ακούτε στο Saturn δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα λάθη δεν γίνανε στην έκδοση του 2 για το Dreamcast και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο, ένα φανταστικό παιχνίδι το οποίο δυστυχώς, παρότι το Saturn τότε είχε το NetKey, το online capability κτλ. Δεν μπορούσε να παίξει multiplayer, να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορούσατε να ανεβάζετε online τα score σας. Αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο και εκείνη την εποχή το έκανα και με ένα άλλο παιχνίδι εγώ προσωπικά, με το V-Rally 3 στο PC, που θυμάμαι ότι όταν πρώτα είχε βγει το παιχνίδι, παιδιά, το είχα πάρει γνήσιο και μπορούσα, έκανα upload, τότε θυμάμαι κάτι χρόνους και ήμουνα τότε, στην αρχή, στους top 10 της Ευρώπης. Αλλά στην αρχή του παιχνιδιού. Είχα κάποιους πολύ καλούς χρόνους και έπαιζα με keyboard, σκεφτείτε. Βέβαια μετά εντάξει σίγουρα κάποιος θα με ξεπέρασε, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση που τότε για κάνα διβδόμαδο ήμουνα λογαριασμένος και ήμουνα μέσα στην πρώτη δεκάδα καλύτερων χρόνων σε συγκεκριμένες πίστες με ποιο αμάξι, κάτσε να θυμηθώ ποιο είχα πάρει. Νομίζω με ένα Focus RS έπαιζα τότε. Τέλος πάντων, τι να λέμε, αναμνήσεις. Πολύ λοιπόν δυνατός τίτλος και πάμε τώρα να κάνουμε το unboxing και να βάλω και τα VMU να δείτε πώς ανάβει στο Dreamcast, τι δείχνει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα δείξω όλα αυτά και να παίξω και εκεί ένα λεβελάκι πάλι με τι, με την αγαπημένη μου Integrale. Φύγαμε. Και εδώ πάμε για το unboxing. Λοιπόν παιδιά, είναι όλο καινούριο. Έχει τις φορές του λέει ελαφρώς εξωτερικά, τα ξύλα ήταν σε stock πάρα πολλά χρόνια. Εδώ βλέπουμε ωραία πράγματα. Πάντα μου άρεσαν τα design των αξεσουάρ του Dreamcast. Πολύ σοφιστικές έτσι και φιουτουριστικά. Πάμε να το ανοίξουμε. Όσο πιάνει το πλάνο βέβαια, γιατί είναι τεράστιο το κουτί και δεν βολεύει η οπτική γωνία. Αυτό το ωραίο το μπλε μεταλλικό των συσκευασιών του Dreamcast. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό. Εγώ είναι εντάξει, απλά το έχω ξανανοίξει άλλη μια φορά για να δω ότι τα πράγματα ήταν ως έχει. Και το κουτάκι μας, εντάξει, έχει και κάτι manuals μέσα, δεν μας χρειάζονται αυτά. Και εδώ παιδιά είναι τη μονιέρα. Βλέπετε, ούτε δαχτυλιά δεν έχει. Ολοκένουργια. Πολλοί κόσμος νόμιζε, όπως και εγώ τότε, ότι τη μονιέρα ήταν λευκή στο χρώμα του Dreamcast, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όπως βλέπετε εδώ, είναι η υποδοχή για το VMU. Τη βλέπετε και από κάτω. Έχει επαναφορά το τιμόνι και έχει και πολύ ωραία επαναφορά, που τέτοια επαναφορά δεν έχουν ούτε τα Logitech τα τιμόνια που έχω για το Xbox το 1 και το Xbox 360.
Πολύ μου άρεσε η αναφορά του. Και τώρα να βάλουμε και το VMU. Το παίρνουμε εδώ. Και μόλις συνδεθεί στο Dreamcast θα μας βγάζει λεπτομέρειες για το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να τα συνδέσουμε για να παίξουμε Sega Rally 2 για Sega Dreamcast. Και ενώ έχει συνδεθεί το παιχνίδι, βλέπουμε και το VMU στην τιμονιέρα ότι έχει ανάψει, αλλά δυστυχώς δεν μας παρέχει περισσότερες πληροφορίες όπως άλλα παιχνίδια. Αυτό έτσι απλά για να έχετε μια ιδέα. Και ξεκινάμε λοιπόν με Sega Rally για την Dreamcast. Πάμε κλασικά ένα arcade, έτσι γρήγορα να γίνει λίγο δουλίτσα. Παίζουμε την ολοκένουργια τιμονιέρα, το Race Controller. Εδώ βλέπουμε τα αυτοκίνητα που σας είπα ότι υπάρχει πιο μεγάλη πλέον επιλογή με κάποια χαρακτηριστικά τους, και εδώ η Stratos. Και θα ξαναπάρουμε την αγαπημένη μου Delta, αυτόματα φυσικά. Η περασμένη τιμονιέρα, παρότι είχε back pedals από πίσω στο τιμόνι, δεν ήταν λειτουργικά στο γκάζι και στο φρένο. Ευτυχώς όμως αυτό διορθώθηκε στο Dreamcast και φυσικά αντί να πατάμε τα buttons, πατάμε από πίσω τα buttons αυτά, τα συγκεκριμένα, και είναι πολύ πιο ωραίο. Λοιπόν, τα γραφικά παιδιά, όπως βλέπετε, δεν έχουν καμιά σχέση με το παλιό το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ η τιμονιέρα είναι πιο... Είναι πιο επικίνδυνη. Εντάξει, πρώτη φορά το παίζω με την τιμονιέρα. Ωπα ρε, αυτή είναι πιο ζόρικη από του Σάτουρ. Έχει και πολύ σκληρή επαναφορά αυτή η τιμονιέρα, παιδιά. Είναι αυτό που σας το είχα πει και πριν. Αλλά ναι, ναι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι παίζεται εύκολα αυτό. Παρ' όλα αυτά πήρα checkpoint. Εντάξει, καλά κλειδώσαμε, αλλά όχι στον κύριο δρόμο. Αλματάκια εδώ. Εντάξει, θυμάμαι τότε όταν έπαιξα αυτό το παιχνίδι και εκείνη την εποχή δηλαδή που σαν last gen μηχάνημα ήταν μόνο το Dreamcast. Τα γραφικά αυτά τα πρωτοείδα, δηλαδή συγκριτικά με το μυαλό που είχε πληρωμένο το Sega Rally του Saturn, ήταν παιδιά εξωπραγματικά. Εξωπραγματικά. Και εδώ μόλις χάσαμε. Δύσκολη τιμονιέρα. Αλλά παρόλα αυτά θα παίξουμε άλλο ένα παιχνιδάκι με ένα άλλο όχημα. Έτσι για το καλό. Να πάρουμε και ένα μάξι λίγο πιο σύγχρονο εκείνης εποχής. Να πάρουμε το Lancer, το Evo, το Εξάρι πρέπει να είναι αυτό. Για πάμε να το δούμε. Φύγαμε. Στη βαρύ κατασκευή η τιμονιέρα του Dreamcast, αλλά ναι, πολύ ευαίσθητη. Πολύ ευαίσθητη. Δηλαδή την ακούει λίγο να πας να στρίψεις, παιδιά. Δηλαδή τώρα εγώ λίγο ήθελα να στρίψω και γεια σας. Με controller pad κανονικό, εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόμενα. Αν δεν είσαι master του είδους, συγκριτικά με τη μονιέρα πάντα. Πάντως η arcade αίσθηση είναι τη ζεις ρε παιδί μου. Τώρα πάω λίγο καλύτερα γιατί θα περάσω και τον άλλο τον παίχτη. Ναι, πάω καλύτερα από πριν. Εντάξει, έχει να κάνει και με όπα, πολύ βιάστηκα. Έχει να κάνει όσο παίζει ρε παιδί μου, πάλι με τον εκάστοτε controller, το καταφέρεις και λίγο καλύτερα.
Πατάς και λίγο φρενάκι, πριν τη στροφή, διπλώνεις τα μάξι, πες ανάποδα τιμόνια, κάνεις λίγο δουλίτσα, μειώνεις το personal lap time. Πριν, ας πούμε, δεν είχα φτάσει εδώ, τώρα αν δεν είχα φτάσει αυτό το δίπλωμα, θα το είχα πάρει το checkpoint. Νομίζω ότι το πήρα. Α, αφήνεις. Τερμάτισα. Το έχω ξεχάσει, παιδιά, το παιχνίδι. Το championship. Αυτό λοιπόν, παιδιά, στο Rally 2 για το Dreamcast. Μεγάλη βελτίωση από την έκδοση του Saturn. Και πάμε να δούμε τώρα και την τελευταία έκδοση, αυτή του Sega Rally για το PS3. Φύγαμε. Και περνάμε τώρα, παιδιά, στο τρίτο και τελευταίο μέρος, Sega Rally. Το Sega Rally τώρα αυτό βγήκε ταυτόχρονα, βασικά άρχισε να σχεδιάζεται την ίδια περίοδο με το Sega Rally 3 στα arcades. Ω, ναι, και το 2007 που βγήκε αυτό το παιχνίδι βγαίνανε στο εξωτερικό arcades. Δεν το έχω παίξει αυτό σε arcade, είναι το μόνο που δεν έχω παίξει. Έχω δει εικόνες του, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ πιο όμορφο το στήσιμο με τις καμπίνες, τα μπάκετ κτλ. Εν συγκρίση με το Sega Rally 2 και το Sega Rally 1. Ένα παιχνίδι το οποίο στην Αμερική ονομάστηκε Sega Rally Revo, αλλά στην Ευρώπη πήρε άτυπα την ονομασία Sega Rally. Δεν του κοτσάρανε το 3. Εμείς τώρα λίγο οι fans, ψιλοάτυπα και εμείς με τη σειρά μας, το ονομάζουμε Sega Rally 3. Δηλαδή 1, 2, 3. Δεν γράφει 3, αλλά οι περισσότεροι το λέμε έτσι. Τι να πω τώρα για αυτό το παιχνίδι. PS3 το είχα πάρει. Sega βλέπουμε εδώ, εννοείται. Τα γραφικά καμία σχέση. Βέβαια πάλι πίσω στο backplate του παιχνιδιού φιγουράρει η Degrale να κοντράρεται μαζί με το Audi το Quattro. Έχει, λέει, μέσα, απελαμβάνει Sega Rally Cars. Τα γραφικά από Dreamcast σε PS3 είναι λογικό ότι έχουν ξεφύγει και μιλάμε πλέον για HD παιχνίδια ανάλυση 720p. Η μηχανή γραφικών είναι τελείως διαφορετική, τα frames είναι πολύ πιο γρήγορα, η δράση είναι πιο καταιγιστική, οι υφές στο χιόνι, στην ομίχλη, στο χώμα, στις λάσπες δεν έχουν, παιδιά, όπως είναι λογικό, καμία σχέση με τα περασμένα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, είναι το μοναδικό Sega Rally αυτό που δεν το έχω κάψει. Δηλαδή, το έπαιξα λίγο και εγώ αρκεϊντίστηκα. Δεν έκατσα λίγο να ασχοληθώ πιο καλά με το Sync Player, γι' αυτό δεν έχω και τρόφις, ας πούμε. Έχω παίξει πάρα πολύ λίγο. Το έχω δει το παιχνιδάκι, έχω παίξει τα levels, έχω δει αρκετές πίστες. Παίζει μεγάλος αριθμός οχημάτων, ο πιο μεγάλος αριθμός που υπάρχει από όλα τα Sega Rally, δηλαδή από το 2 ουσιαστικά. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να λέει συνολικά πόσα έχει. Δεν λέει, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει 35 οχήματα αυτό. Πολύ ωραίος τίτλος και αυτός οικονομικός. Νομίζω στο 10 ευρώ τον έχετε πάρει για πλάκα. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι η έκδοση του 360 είναι λίγο πιο καλή. Γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το 360 είχε καλύτερα γραφικά και frames από το PS3. Να ξέρω τώρα, μην κράξετε μερικοί. Είμαι Xboxάκιας εγώ. Και το κακό είναι ότι μάλλον πρέπει να το πάρω για 360, γιατί έχω και τη μονιέρα εκεί για το 360. Γι' αυτό την έχω ανεβάσει και εδώ πάνω. Ιδάλλως θα έπαιζα και αυτό τώρα με την τιμονιέρα, αλλά δεν έχω και θα παίξω με το κανονικό το controller pad. Sega Rally Revo λοιπόν, ή Sega Rally απλό, ή Sega Rally 3 άτυπα για τους fans. Πάμε λίγο να το δούμε και αυτό λιγάκι έτσι στο PS3 μας. Λοιπόν, και εδώ πάμε ένα γρήγορο παιχνιδάκι στο PS3. Βλέπουμε εδώ τις επιλογές. Πρωτάθλημα, Quick Race, Time Attack, Multiplayer, Garage. Το καλό με αυτό το παιχνίδι είναι πλέον ότι λόγω του PSN Network μπορούσατε πλέον να παίξετε Multiplayer, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό στα περασμένα παιχνίδια της σειράς. Εμείς θα πάμε ένα Quick Race. Μας έχει να διαλέξουμε έτσι τις πίστες, το μοτίβο τους, σαφάρι δηλαδή, alpine, στο δάσος, φαράκι, κάνιον, χιόνι, τροπικό κτλ. Οπότε εγώ λέω να παίξω ένα τροπικό. Ας διαλέξουμε το πρώτο. Και εδώ μας δίνει τα οχήματα Premier. Να δούμε δηλαδή, μας δίνει το WRX, το Evolution, το
Το 9, το οποίο είναι με το πακέτο FQ340 για όσοι είναι μίστες και γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Το Ξαρά, το Φάμπια, το Focus, το 206, κάποια είναι κλειδωμένα. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί όπως σας είπα. Εδώ έχει modified αυτοκίνητα, έτσι να κάνουμε ένα πέρασμα. Το Octavio Kit Car, Golf GTI, σε δύο πιο αδύναμα αμάξια, πιο χαμηλής κατηγορίας. Και φυσικά πάμε και στα Masters. Λοιπόν, το Toyota Celica ST, Delta AKF Integrale, RS Cosworth, άλλο τέρας του Group Alpha, Quattro Alpha 2, το 205 και η Stratos του 76 και κάποια κλειδωμένα. Μαντέψτε τι θα πάρω. Off-road επιλογές μας δίνει και road επιλογές. Από τη στιγμή που εμείς θα παίξουμε σε χώμα, θα προτιμήσουμε καλύτερα λάστιχα, άλλες αναρτήσεις για setup ανώμαλου δρόμου. Λοιπόν, χρωματική επιλογή στο αμάξι αυτή. Φορτώνει το game. Και πάμε λίγο να παίξω μετά από πολλά χρόνια πάλι στο PS3 αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι θυμάμαι, είχε πάρα πολύ ευαίσθητα controls αυτό. Δεν ξέρω πώς θα ήταν σε μια τιμονιέρα, αλλά τα controls του εδώ είναι μέχρι να τα μάθετε, θέλει αρκετούς αγώνες να εξοικειωθείτε και μετά να μπορέσετε να κάνετε έτσι, να είστε ανταγωνιστικοί, να κάνετε πιο σοβαρούς χρόνους. Επίσης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είπα, είναι ότι και τα περασμένα παιχνίδια πλέον δεν υπάρχει αυτό το κυνήγι του χρόνου που σε κυνηγάει ο χρόνος που θα τελειώσει. Εδώ πλέον προσπαθείς να παίξεις κανονικά όπως θα έπρεπε. Δηλαδή απλά περνώντας τα laps. Λοιπόν, φύγαμε. Τα sensitive controls που είπαμε. Εντάξει, τουλάχιστον τους έχω σε οπτική επαφή. Πάντα στο τριφτάρισμα γενικά, παιδιά, είναι... Μιλάμε τώρα και παίζουμε, δεν γίνεται δηλαδή μαζί. Anyway, το τριφτάρισμα είναι αυτό το κλασικό που μας θυμίζει arcade, ρε παιδιά, σε γκαράλι. Με τις πάντες, με τα όλα. Έλα. Εντάξει, δεν μας θέλει. Χάσαμε και την οπτική επαφή. Ποιος ξέρει, ίσως εντάξει, άμα παίξω λίγο πιο focused. Αν και για αρχή, μετά από τόσο καιρό, εντάξει, πάλι καλά. Για πότε σε γυρνάει ανάποδα, πάντως προς το παρόν δεν έχω κάνει overspin και oversteer. Α, τους πλησιάζω πάλι, βελτιωνόμαστε. Κάτσε να δω, θα γράψω και καλύτερο lap. Ο πρώτος ήταν στο 1.8. Πάμε να δούμε αν θα είναι πιο τίμιος ο δεύτερος. Μη μας τα κάνεις αυτά, ρε Ιντεγκράλε. Με την τετρακίνησή σου, την επιλεγόμενη Torsen μπροστά. Είχε επιλογή τετρακίνησης η Ιντεγκράλε, ανάλογα το οδηγικό στυλ του εκάστοτε οδηγού. Μπορούσε να μοιράσει την τετρακίνησή της περισσότερο μπροστά ή περισσότερο πίσω, για να μπαίνει διαφορετικά, να μπαίνει σαν πίσω κίνητο ή σαν μπροστοκίνητο, ας το πούμε. Πολύ ωραίες επιλογές τότε με ένα αναλογικό σύστημα από τα όργανα του οδηγού, που έτσι επέλεγες την τετρακίνηση, την κατανομή της δύναμης. 1-3, πέσαμε 5 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα συνεχίσουμε να πέφτουμε σε χρόνους, να δούμε αν θα τελειώσω, ρε παιδί μου, έστω πέμπτος, αν θα περάσω τον μπροστά, έτσι, για τα όπλα. Αλλά ρε τύπε, κάτι έγινε, παπα, όχι από αυτή τη μεριά. Παρέα εκεί με τους Κοφίνι και τους Survivor. Έλα. Υποθέτω ότι με τη μονιέρα θα ήταν και αυτό αρκετά δύσκολο. Οπα, εντάξει, τι έγινε, άμα το χάσεις το δίπλωμα, σε χάνει γι' αυτό μετά. Λοιπόν, ας κάνω και μια αναλλαγή στις κάμερες.
Έτσι και εδώ και το καπό της Lancia. Εντάξει, έτσι δεν είναι εύκολα οδηγήσιμο το παιχνίδι. Και φυσικά χάσαμε. Λοιπόν, αυτό παιδιά ήταν και στο PS3, το Sega Rally. Και πάμε για το outro του επεισοδίου. Λοιπόν, φίλοι μου, και μετά από το intro, από τις προσωπικές μου αναμνήσεις και από gameplay στα τρία Sega Rally που έχουν βγει και τις, εκεί, τις κουβέντες μου και τα λοιπά, μια έκπληξη, ήθελα να σας δείξω έτσι ένα βιντεάκι, μια βίντεο κλίση με Zoom, που βλέπετε έχω δύο πολύ καλούς φίλους. Ο ένας είναι ο Βασίλης και ο άλλος είναι ο Σάκης. Προφανώς τους ξέρετε, το Σάκη και από το κανάλι, το Σάκ Ατάκ εννοείται έτσι. Όσοι δεν το ξέρετε, να κάνετε μια εγγραφή. Δωρεάν είναι εξάλλου, το λέμε αυτό και με το Σάκη. Είμαστε και συνδιαχειριστές στη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη retro video games σελίδα στην Ελλάδα, τη Retro Video Games Greece. Χρόνια πολλά, παιδιά, καταρχήν, έτσι. Καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά, καλησπέρα. Πώς είσαστε? Νικολάρα, εδώ, προσπαθούμε να χωνέψουμε. Έτσι, και εγώ μια από τα ίδια είμαι σήμερα λίγο. Παιδιά, θέλω να μου πείτε αυτό, τις αναμνήσεις σας γενικά με Sega Rally, ας πούμε, είτε τώρα σε Arcade, είτε σε Saturn, είτε σε Dreamcast, είτε σε PS2, PS3. Ποιος θα ξεκινήσει? Ας ξεκινήσει ο Βασίλης. Αλλά πριν ξεκινήσει να πω, εκτός από όλα αυτά που είμαστε μαζί σαν παρέα, θα φτιαχτεί και το καινούριο intro και είναι κοντά. Για το Console Hunter. Το περιμένω πώς και πώς. Και όσοι δεν ξέρουν, ο Σάκης είναι και μουσικός και μου έχει φτιάξει αυτή τη φοβερή τη μεταλλιά, το intro που ακούτε εδώ το τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου στο κανάλι. Και με το Σάκη έχουμε πει να βρεθούμε και από κοντά, όταν τελειώσει αυτή η σκατοφάση, να παίξουμε και λίγο μουσική από κοντά. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνουμε ωραία πράγματα, αρκεί να είμαστε λίγο ελεύθεροι, να κινηθούμε σαν άνθρωποι. Θα έρθει αυτή τη στιγμή και θα είναι ωραία. Ωραίες. Ποιος πάει, πάμε τελικά, Βασίλη. Λοιπόν, ναι, ας ξεκινήσω εγώ να πω έτσι την προσωπική μου έτσι ανάμνηση, εμπειρία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Το οποίο το θυμάμαι εγώ πιο πολύ με τα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε εκεί πέρα και ρίχναμε τα κάτω στάρικα, τα πενιντάρικα. Βέβαια, ήταν και ένας καλός λόγος να πούμε τότε να πάρεις Sega Saturn για το συγκεκριμένο παιχνίδι μόνο. Ισχύει. Το οποίο ήταν φοβερό, δηλαδή ήταν πολύ πιστό στο arcade. Ήταν καταπληκτικό στα γραφικά, σε όλα. Είχαν βγάλει και το τιμόνι. Βέβαια, με το τιμόνι δεν με τρέλαινε πολύ. Ναι. Κάνει μισό κύκλο, δεν ξέρω. Έπαιξα με το τιμόνι, καμία σχέση. Δεν μπορεί, δηλαδή, στο θέμα χειρισμού με το τιμόνι δεν μπορεί να συγκριθεί με το arcade. Ναι, ήταν πολύ μακριά. Ναι, στα γραφικά όμως, στον ήχο, στο gameplay, ήταν φοβερά κοντά. Δηλαδή ήταν σαν να το είχες και σπίτι σου, με λίγα λόγια. Λοιπόν, εγώ πήγαινα στα ηλεκτρονικά, κάποια στιγμή έφτασε αυτό το μηχάνημα, το οποίο ήταν ένα τεράστιο, διπλό μηχάνημα. Μπαίνανε δύο άτομα, αριστερά και δεξιά, το οποίο θυμάμαι, τώρα παιδιά, ό,τι θυμάμαι, έτσι μπορεί να μην τα θυμάμαι και σωστά, είχε ένα λευγέ ταχυτήτων δεξιά, ο οποίος πρέπει να είχε τέσσερις θέσεις ταχύτητας. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θυμάμαι έτσι. Που τα κούμπονα έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχε άλλη ταχύτητα παραπάνω. Ισχύει. Επέλεγες δύο αυτοκίνητα, το Lancia και το Toyota. Αυτό με ξενέρωνε λίγο που είχε μόνο δύο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μετά στο Sega Rally το 2 προσθέσαν και άλλα αυτοκίνητα. Αυτό δηλαδή ήταν το μόνο που με χάλαγε. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι. Στο arcade ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, έριχνες χέρμα. Το διπλό άξιζε τρελά με τον φίλο σου δίπλα, ο οποίος ο ένας κούναγε τον άλλον. Και κάποια στιγμή το είχα δει και σε home, στο σπίτι, όπως είπα. Ένας φίλος μου το πήρε στο Sega Saturn και πηγαίναμε και παίζαμε παρεούλα. Βάζαμε εκεί πέρα και κάναμε αγώνες και κόντρες και διπλά. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, 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 ισχύει, έτσι είναι, Βασίλη, γιατί και εμείς, ας πούμε, και εμένα η δικιά μου η εμπειρία ήταν πρώτα στα arcades και μετά στο Saturn και
όταν το έπαιζα σε φίλε, γιατί εγώ δεν το είχα το Saturn, είχα πάθει πλάκα, ρε παιδί μου. Ήτανε... Νίκο, το 94 βγήκε καλά, θυμάμαι. 94 βγήκε στα arcades, εγώ εκεί το έπαιξα 95 στα arcades και 96 περίπου σε Saturn, σε φίλο. Ναι, ναι, θυμάμαι δηλαδή τότε που έλεγα το PlayStation δεν έχει τέτοιο ράλι, μέχρι που έβγαλε τον Gran Turismo και τελειώσε τα... Αυτό ισχύει, ισχύει. Κάπως έτσι, ξέρω. Ναι. Κι εγώ μέσα από arcade. Το θυμάμαι, γιατί πόσο ήμουν τότε, 95, 96, κάπου εκεί, που μας μάζευε η μάνα μου και εμένα και τον αδερφό μου και μας έπαιρνε για μπάνιο και πηγαίναμε ροπό. Και είχα βρει μια καφετέρια που είχε arcades μέσα και είδα και βλέπω το Σεγκαράλι και λέω, όπα τι είναι αυτό, όλη η καμπίνα τώρα, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν τεράστιο μηχάνημα. Ναι, ρε εσύ, και μπαίναμε και δύο μέσα και το λιώναμε, ρε εσύ. Και το λιώναμε. Δηλαδή, κάθε φορά θέλαμε να πάμε για μπάνιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Να πάμε να παίξουμε και να ταΐσουμε. Ναι. Ήταν φοβερή εμπειρία. Και πότε, πέρσι, πρόπερσι που πήρα το Saturn κι εγώ, επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, και το τερμάτισα επιτέλους. Δηλαδή, ήταν φοβερή εμπειρία. Και χωρίς το τιμόνι, βέβαια. Ναι, είναι ήτανε φοβερή. Ήταν φοβερή εμπειρία. Δηλαδή, έκατσα. Όπως τότε, δηλαδή, trial and error, έλεγα, trial and error, δώσ' του, έχανα εκεί, ξανά από την αρχή. Δηλαδή, παίζει να μου, επί ένα μήνα να παίζα σε γκαράλι, ξέρω, κάθε μέρα, για να το τερματίσω. Θέλει προσπάθεια για να βελτιωθείς. Είναι. Easy δηλαδή, right, easy left. Έτσι. Ναι. Και τα είχα μάθει απ' έξω, δηλαδή ήμουν κάτω και φάζει, εντάξει, ωραία, πάμε, έλα, από εδώ. Ναι, κάποια στιγμή την αλήθεια αυτό, τις πίστες τις μάθαινες απ' έξω. Ναι, και τριφτάρουνε ωραία γενικά, έχει την αίσθηση αλήθεια και που τριφτάρουνε. Στα επόμενα μηχανήματα το παίξατε, σε Dreamcast και σε PS2 που είχε βγει μια έκδοση απατηλή. Από τα πρώτα παιχνίδια εγώ που το πήρα στο Dreamcast κατευθείαν, και έβαλα και πήρα πάλι το τιμόνι. Βέβαια, στο Dreamcast αξίζει το τιμόνι. Πιστεύω είναι πολύ καλύτερο. Και με τα γκαζάκια εδώ που τα έχει εδώ αριστερά-δεξιά, τα φρένα, είναι πολύ βολικό και ωραίο. Και εντάξει, η παιδιά είχε απίστευτα γραφικά, έτσι. Πάντα το Sega Rally πιστεύω και στο Saturn, αλλά και στο Dreamcast. Πρώτα αυτό που έβλεπες πάνω από όλα ήταν ότι είχαν πολύ ωραία γραφικά. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Ναι, ήταν αναβάθμιση πολύ μεγάλη στο Dreamcast, αλλά ήταν και τα πρώτα μηχανήματα κίνησης νέας γενιάς και το Power VR του Dreamcast έκανε πολύ καλή απόδοση. Πήγαινε πολύ καλά και frame rate και η face ήταν πολύ γρήγορο. Έτσι είναι. Εγώ το έπαιξα τώρα κι αυτό, μην νομίζετε. Κάλλιο αργά πάρα το... ποτέ. Ναι. Και ήταν καλή εμπειρία. Σε σχέση, να σου πω, το Daytona μου αρέσει περισσότερο στο Saturn παρά στο Dreamcast. Ναι. Ενώ και οι δύο εκδόσεις και του Saturn και του Dreamcast στο Sega Rally ήταν to the point και ακριβώς. Δηλαδή ήταν τέλειος χειρισμός. Ναι. Εγώ θυμάμαι το Daytona USA στα arcades για κάποιο λόγο, παιδιά, μου άρεσε παραπάνω από το Sega Rally. Το θεωρούσα λίγο πιο γρήγορο. Ήταν πιο, τι να πω, είχε πιο πολύ δράση ρε, στο παιχνίδι. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω στο Saturn, είναι τώρα σε κάποια λίστα αυτό για το Saturn, αλλά πιστεύω ότι το Daytona USA, παιδιά, η καμπίνα εκεί στο arcade ήταν και αυτό πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Είναι και δύο στο Saturn με Daytona. Ναι, έχει βγει. Κάτσε. Και είναι και φτηνούτσικα, δηλαδή τα παίρνεις, εντάξει. Ναι, είναι normal οι τιμές. Στο PS3, 360, είχατε παίξει το Atipa Sega Rally 3? Εγώ όχι. Ούτε εγώ. Έτσι, δεν ήταν κάτι πολύ τρομερό. Τα έχεις παίξει εσύ, Νίκο, για πες την εμπειρία. Το έχω εγώ από τότε, γιατί εντάξει, ήμουν πάντα φαν με τα Sega Rally, αλλά εννοείται ότι δεν έχει το ψυχαναγκαστικό που είχε το Saturn και το Dreamcast, δηλαδή ότι είχε το χρόνο να σε κυνηγάει και λίγα λάθη να έκανες, έμενες από χρόνο και έχανες. Είναι κανονικά lap times, δηλαδή γυρνάς τρεις γύρους αν θα βγεις πρώτος. Δηλαδή εκεί ήταν μεγάλη του διαφορά, καταλάβατε. Ναι. Και πια ο χρόνος και είχε και πάρα πολλά αμάξια. Εντάξει, και το Dreamcast βέβαια είχε πάρα πολλά αμάξια. Είχε καμιά δεκάδα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά όλοι παίρναμε αυτό που είχε στην μπλούζα σου. Έτσι, ναι, και αυτό δεν το έδειξα πριν. Αυτή την μπλούζα τη συγκεκριμένη τώρα, τη Lancia, τη Sparco,
Αυτή το έχω πει ήδη βέβαια εγώ τώρα στο επεισόδιο, αλλά επειδή εμείς το κάνουμε το Zoom πριν βγει το επεισόδιο, αυτή την μπλούζα μου την έδωσε ο πιλότος, ο μέγιστος οδηγός, ο Γιούχα Κάνκουνεν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, που τον είχα πετύχει σε ένα ξενοδοχείο που δούλευε στην Κρήτη το 2003. Φόραγε παιδιά την μπλούζα. Του λέω ότι ο πατέρας μου είχε Ιντεγκράλε και την ανατείναξε σχεδόν σε μια κόντρα με RX 7 και τότε ήταν το μεγάλο, η μεγάλη λύπη της οικογένειας και στεναχώρια με την Ιντεγκράλε που τη χάσαμε έτσι άδικα κτλ. Και ο τύπος, παιδιά μου, το έβγαλε, την έβγαλε, υπέγραψε και ήμουνα, πόσο, 21 χρονών παιδί, ρε, και ο άλλος ήταν τότε 50 και είχα μείνει κάγκελο. Δηλαδή αυτό δεν το ξεχνάω για πάντα στη ζωή μου. Το αυτόγραφο βέβαια τα πολλά πλυντήρια, δυστυχώς την πλούζα την είχα αλλιώς από την υπερηφάνεια να τη φοράω. Το αυτόγραφο δυστυχώς χάθηκε εδώ. Αλλά αυτή παιδιά την πλούζα τη φόραγε ο παγκόσμιος ο Γιούχα Κάνκουνεν που οδήγαγε τη Λάνσια. Δηλαδή είμαι πολύ τυχερός για αυτή την πλούζα. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, το Λάνσια μιλάμε, έλεγες σε γκαράλι και έλεγες Λάνσια μετά. Δηλαδή το γιώτα δεν υπήρχε για έναν λόγο. Όλοι αυτό τα αμάξι περνάμε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μπράβο, ναι. Καλά, τότε ήταν και πολύ αυτό το αμάξι, ρε παιδί μου, συγκριτικά με το Σέλικα. Ήταν πιο χαϊπαρισμένο να το αγοράσει κάποιος. Ήταν δηλαδή όνειρο πολλών τότε το Λάντσι. Ενώ το Σέλικα, εντάξει, δεν είχε το ίδιο, την ίδια φύση. Μετά σκάσανε και τα Σουμπαρού και αυτά και εντάξει. Μετά έγινε η αλλαγή, μετά ήρθαν τα άλλα. Λοιπόν, ναι, ναι, αυτό ήταν το η κλίση. Θα λέω έτσι λίγο να πούμε τις εμπειρίες στον κόσμο, γιατί σας εκτιμώ και τους δύο, και είστε άτομα που έχουν μεγάλη εμπειρία στα ρετρό και τα λοιπά. Μακάρι να ήταν και οι άλλοι φίλοι από την Retro Greece, τα υπόλοιπα παιδιά είναι διαχειριστές, αλλά δεν μπορούσαν λόγω ημέρας. Δεν θα συνήθαν το φαγητό αυτή. Έτσι, αυτό, κάποιοι κοιμήθηκαν μάλλον. Κάποιος Θάνος κοιμήθηκε, κάποιος Γιάννης... ο Γιάννης ο φίλος μου αδελφίνης, κάποιοι κοιμηθήκαν από το πολύ αρνί. Αλλά θα κάνουμε κοντά. Από κοντά, θα φτιάξουμε παιδιά κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι ωραίο μαζί. Πρέπει, πρέπει. Έτσι. Αυτά παιδιά, μην σας κρατάω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε φίλε μου. Τίποτα Νικολάρα, εμείς τη χαρά μας φίλε, χαρά μας. Να είστε καλά και τα πούμε και σύντομα και με room tour επεισοδιάκια, έτσι. Δεν το θυμάστε αυτό. Έτσι πρέπει. Έτσι, κανονικά. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, πάμε στο outro του επεισοδίου. Αυτό ήταν λοιπόν και το Σεγκαράλι 3. Ουσιαστικά φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Εγώ μου άρεσε που ξανά βγάλα έξω αυτά τα μηχανήματα. Εντάξει, με την τιμονιέρα άλλη φάση, έπαθα λίγο πλάκα. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο να παίξεις, αλλά παρόλα αυτά έχει το φαν της η τιμονιέρα. Είναι ωραία. Εντάξει, μετράει πάρα πολύ. Τι να πούμε και για αυτήν εδώ, το καμάρι αυτό, το γούσταρα πολύ όταν είχα πάρει το Saturn. Γενικά λοιπόν, τα Sega Rally, γι' αυτό ονόμασα και τον τίτλο του επεισοδίου, τα Sega Rally της καρδιάς μας. Γιατί υποθέτω ότι δεν είναι μόνο για τη δικιά μου την καρδιά, να το έγραφα από τον τίτλο του επεισοδίου τα Sega Rally της καρδιάς μου, αλλά είναι και της καρδιάς σας, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι εκεί έξω είστε πάρα πολλοί οι οποίοι έχετε παίξει αυτά τα παιχνίδια, έχετε ρίξει πολλά πενιντάρια, κατοστάρικα και σίγουρα έχετε κονταροχτυπηθεί με τους κολλητούς σας στο Saturn και στο Dreamcast ή και στο PS3-360. Είναι παιχνίδια ορόσημα, είναι παιχνίδια που θέσαν τις βάσεις για τα racing games, περισσότερο το πρώτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει το Sega Rally. Συγκεκριμένα κάποτε όταν παρακολουθούσα το Top Gear Rally, ο Clarkson είχε κάνει αναφορές και για το arcade του Sega Rally του 1. Μεγάλος άνθρωπος τώρα, από τι σχέση να έχει με τα ηλεκτρονικά αυτός και τα video games. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω γι' αυτό, για αυτό το franchise. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν βγει τεχνίδια άλλα. Θα ήθελα να δω σε PS4, Xbox One και δεν είδα. Και τώρα έρχεται η νέα γενιά PS5, Series X. Βγαίνουν πολλά παιχνίδια, παιδιά. Ραλάκια δηλαδή, άμα δείτε, βγαίνουν παιχνίδια. Όπως επίσης βγαίνουν και αρκετά και με motocross και με MotoGP και με μηχανές, τα Ride, ξέρω εγώ κτλ. Τα Isle of Man, τέτοια. Γενικά υπάρχει κόσμος που παίζει τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή μικρό το κοινό. Παρ' όλα αυτά μου κάνει εντύπωση που δεν έχει βγει κάτι μεταγενέστερα. Ελπίζω να βγει και σίγουρα θα το τιμήσω. Τα Sega Rally λοιπόν είναι παιχνιδάρες. Εμένα προσωπικά με ταξιδεύουν σε κάποιες άλλες όμορφες εποχές στα 90's που δεν σταματώ ποτέ να αναπολώ. Τα γουστάρω πολύ και χαίρομαι ας πούμε που έχω έστω αυτά τα hardware εδώ
και όταν έχω, ας πούμε, λίγο το χρόνο για την ησυχία, να μπορέσω έτσι λίγο να κάτσω, να βάλω μπροστά τη μίζα, να πατήσω τα πεντάλι μου, να πάρει μπροστά η φάση και να οδηγήσω έστω την αγαπημένη μου Ντελτόνα, καθώς από όσο βλέπω μάλλον δεν θα την αποκτήσω ποτέ, γιατί μια γνήσια Ντελτόνα αυτή τη στιγμή έχει περίπου, παιδιά, 80 με 100 χιλιάρικα, ενώ το 2007 που ήθελα να την αποκτήσω και είχα αρκετά χρήματα μαζέψει για αυτά στην άκρη, είχε 25.000. Και τότε ήταν πολλοί οι λόγοι που με πείσαν άλλοι να μην την πάρω, γιατί δεν θα ήταν ένα daily car. Δεν είναι λίγο να δίνεις 25.000 όταν με 25.000 έπαιρνα π.χ. ας πούμε το Golf, το GT, το TSI, που ήταν, θα ήταν απροβλημάτιστο, θα είχε λιγότερα, θα ήταν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θα είχε ηλεκτρονικά, θα είχε ένα σωρό πράγματα επάνω. Δυστυχώς δεν πήρα ούτε αυτό, πήρα ένα ZX10 Ninja του 2000, το οποίο το 2007 το πήρα, ξέρω εγώ, 17.000, με τις βελτιώσεις πήγε 20. Μου το κλέψανε κάτι μπάσταρδι μετά από 1,5 χρόνο, τέλος πάντων δεν θα τα θυμάμαι αυτά. Όπως και να έχει, δεν πήρα Lancia Integrale και δεν νομίζω και να πάρω. Οπότε σύντομα θα ολοκληρώσω την Lancia την 1:6 της Ascent που παίρνω από τα περίπτερα και το αποθυμένο μου, παιδιά, θα κάτσει εκεί. Λοιπόν, μην σας κρατάω άλλο. Αυτό ήταν το πασχαλινό επεισόδιο για την Κυριακή του Πάσχα. Ένα επεισόδιο που το είχα σκεφτεί αρκετό καιρό πριν και βάσει των αναμνήσεων αυτών που είχα, που έπαιζα στον φίλο μου μεγάλη εβδομάδα και τα λοιπά, και κάτι βόλτες στο χωριό, ταξίδια μάλλον που θυμάμαι να έχω πάει Μεγάλη Πέμπτη μία φορά με την Integrale, με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου στην Ορεινή Αρκαδία, στο χωριό του παππού μου. Επειδή όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα έτσι της μεγάλης εβδομάδας, γι' αυτό αποφάσισα αυτό το επεισόδιο να βγει Κυριακή του Πάσχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με παρακολουθήσατε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη που δείχνετε στο κανάλι. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί αυτά, με συγκινείται πολύς κόσμος με τα μηνύματά σας κτλ. Πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν το περιμένω όλο αυτό, και με το grid και τα λοιπά και με κάτι τέτοιες συνεργασίες. Σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ όλους. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς, στις οικογένειές σας, να είστε όλοι ασφαλείς, να προσέχετε από τον κορονοϊό. Πιστεύω ότι αυτό θα έρθει σε ένα τέλος και όταν έρθει αυτός ο διάολος φρεναριστεί και τα λοιπά, έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε τη συνάντηση Console Hunters που πέρσι δυστυχώς αναβλήθηκε. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε όλοι καλά μέχρι τότε, να ανοίξει και η εστίαση που ανοίγει από Δευτέρα και να μπορέσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη συνάντηση για τους φίλους του καναλιού, να σας γνωρίσω από κοντά, θα υπάρξουν giveaway, εκπλήξεις, θα μιλήσουμε από κοντά για κάποια πράγματα, για το κανάλι, για τη φάση, να γνωρίσω άτομα, για να κάνουμε και game room tours. Γενικά εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά και καλά να περνάτε, καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Τα λέμε.